Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου του 2024. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Να έχουμε ορισμένες παρατηρήσεις σε σχέση με τη χθεσινή μας αναφορά, τη χθεσινοβραδινή μας αναφορά στον Καποδίστρια και τον Κολοκοτρώνη. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει πουθενά οδός Καποδίστρια και Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνη υπάρχει καταρχάς, είναι η οδός που είναι στο σπίτι του. Είπα ότι αν έχουν δώσει κάποιες μικρές οδούς που μάλλον τις έδωσαν, στο όνομα ιδιαίτερα του Καποδίστρια, που μάλλον τις έδωσαν για να δείξουν ότι δεν τον υπολογίζουν. Δηλαδή έχουμε βασιλιάς Κωνσταντίνου, βασιλής Σοφίας, βασιλής Όλγας, Αμαλίας, εδώ δίπλα μας. Ελευθερίου Βενιζέλου, πού είναι ο Καποδίστριας. Δηλαδή ποιος από όλους αυτούς ήταν μεγαλύτερος από τον Καποδίστρια. Κανένας. Ο Καποδίστριας, επειδή ήταν ένα πρότυπο ανθρώπου ο οποίος ήθελε να οικοδομήσει ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος χωρίς θανάσιμες εξαρτήσεις από ξένους, αυτός πρέπει να είναι το υπόδειγμα των Ελλήνων πολιτικών και γι' αυτό τον τιμωρούν και δεν τον βάζουν σε κεντρικές. Κάποιος λέει βάλαμε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Εντάξει. Δεν λέω ότι δεν τον έχουμε σβήσει εντελώς από την ιστορία. Λέω ότι δεν αποδίδουμε και στους δύο άνδρες τις τιμές που τους αξίζουν. Εντάξει, τώρα τι πόλεις πλατείες πηγαίνουμε, πουθενά δεν είναι εδώ πλατεία Κολοκοτρώνη. Το ότι κάπου μπορεί να υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει. Είπα ότι δεν τους δίνουμε σε σχέση με άλλους την αξία που έχουν αποδείξει. Ότι χωρίς αυτούς, χωρίς τον Κολοκοτρώνη, μπορεί να μην είχαμε αυτήν την Ελλάδα που έχουμε. Και ο Καποδίστριας έδωσε τη ζωή του για να κάνει ένα κράτος, πλήρωσε με τη ζωή του επειδή ήθελε μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Αυτό και μόνο θα πρέπει να μας υποχρεώσει να τον έχουμε ως πρότυπο πολιτικό, πρότυπο κυβερνήτη, ο οποίος δεν δέχτηκε ποτέ να πάρει λεφτά από το ελληνικό κράτος, ο οποίος τα έβαλε με τα κατεστημένα, τα έβαλε με τους ξένους και το πλήρωσε. Αυτή είναι. Εγώ δεν είπα ότι δεν βάλαν πουθενά. Έναν δρόμο βάλανε, λέει, κάπου εκεί στο Πολυτεχνείο, από εκεί έως εκεί. Τώρα, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα. Ο Κοτάκης έγραψε ένα κείμενο. Ακούστε, δεν διαβάζουμε αυτά τα κείμενα για να ρίξουμε το ηθικό του κόσμου. Ίσα για το αντίθετο. Γίνονται ορισμένες επισημάνσεις για τα κακώς κείμενα. Αυτά θα κάνουμε. Τι θέλετε να κάνουμε, τα καλά? Τα καλά τα λέτε, τα ακούτε όλη μέρα από τα κανάλια και από τις εκπομπές που πολλές φορές είναι και προπαγανδιστικές. Δεν θα πρέπει να κάνουμε και κριτική, γιατί το έχω ξαναπεί, οι κυβερνήσεις κανονικά θα πρέπει να, αντί να πληρώνουν για να, ορισμένους για προπαγάνδα, πρέπει να πληρώνουν για να τους ασκούν κριτική. Μόνο όταν έχεις ελεύθερη, ανεξάρτητη δημοσιογραφία, προσέξτε, όχι να παίζει παιχνίδια της αντιπολίτευσης, ελεύθερη, ανεξάρτητη δημοσιογραφία, η οποία να ασκεί κριτική, να εντοπίζει, να ψάχνει, να εντοπίζει τα κενά, τα λάθη, τη διαφθορά και να τα στυλιτεύει, μόνο τότε μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα, είτε όσον αφορά την κυβέρνηση, είτε όσον αφορά και την ίδια την αντιπολίτευση. Όταν είναι στημένα και όταν έχουμε δημοσιογράφους που παίζουν παιχνίδια είτε της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης, έχουμε τα φαινόμενα αυτά που έχουμε, μια Ελλάδα που να είναι πρωταθλήτρια στη διαφθορά. Για να δούμε τώρα τι μας λέει ο Κοτάκης. Κατασκευάζεται νέος λαός, αγαπητοί, λαός κυνικός, λαός που διαγράφει την ιστορική του ταυτότητα και δεν σαλεύει όταν γείτονες βαπτίζουν το Αιγαίο Τούρκα Τζίαν, οι Σκοπιανοί διδάσκουν τη μακεδονική γλώσσα στη Μακεδονία μας, οι υπουργοί παρετούνται από τις γερμανικές αποζημιώσεις, η Υπουργεία λένε ότι είναι προαιρετικός ο εορτασμός των τριών ιεραρχών και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Υπάρχει ένα νέο αίτημα. Να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Κατασκευάζεται μέσα από τα κινητά και τα επιδόματα ένας νέος λαός που ενδίδει στην ύλη. Θυμηθείτε λίγο τον συμβαρητισμό. Πριν δύο μέρες. Πούλα, αρκεί να μου εξασφαλίζεις την επιβίωσή μου. Είναι το νέο δόγμα που ενσταλάζουν στα μυαλά των Ελλήνων. Όταν λέμε πούλα και κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και είχε πει κάποιος
να δώσουμε μερικά μέτρα για να αγοράσουμε ειρήνη, όνομα και μη χωριό. Στους αμπελοκήπους φιγουράρει καιρό τώρα σε μια πολυκατοικία το σύνθημα «Δεν πολεμάμε για καμιά πατρίδα και δεν το έχει σβήσει κανείς». Ποιος θα τολμήσει. Τα αφήνουν εκεί γιατί δίνει μήνυμα που τους βολεύει μάλλον. Κάθε πρωί παρακολουθούμε στην τηλεόραση επί ημίωρο τα νέα του Σουλτάνου για να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι είμαστε επαρχία του. Ξέρετε ποιον εννοεί και ποιους. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Ακόμα δεν έχουμε χάσει τα μυαλά μας. Σε σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η καθηγήτρια δίδαξε στα παιδιά την περασμένη εβδομάδα ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι απαράδεκτη, γιατί μετατρέπεται το Αιγαίο σε κλειστή λίμνη. Δίδαξε το τουρκικό επιχείρημα δηλαδή. Ελληνίδα καθηγήτρια που την πληρώνουμε εμείς, για να μεταδίδει τις τουρκικές θέσεις στα Ελληνόπουλα. Σε κλειστή σύσκεψη παρουσίασης βιβλίου «Σε λέσχη των Αθηνών», οι διαμορφωτές κοινής γνώμης εξέφρασαν την άποψη ότι θα τα χάσουμε όλα στη Χάγη και ότι πρέπει από τώρα να ετοιμάζουμε τον κατάλογο της ΙΤΑΣ για να προετοιμαστεί ο λαός. Ήμουν αυτίκος μάρτης. Στα σχολικά βιβλία τα νέα παιδιά διαβάζουν απίθανα πράγματα για το Μέγα Αλέξανδρο και την Κοκκινοσκουφίτσα που έχουν στόχο την διακομόδηση του στρατιλάτη. Σε δημόσιο διάλογο χλεβάζεται το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και οι ιερείς σύρονται κατηγορούμενοι στα δικαστήρια. Η Εκκλησία μας καταδιώκει τα μοναστήρια χάρη στα οποία επέζησε το Βυζαντινό κράτος και προσπαθεί να βάλει χέρι στα οικονομικά τους. Ενώ για τη συνθήκη των Πρεσπών σε κεντρικό επίπεδο δεν έβγαλε λέξη. Στην πραγματικότητα επιδιώκεται να συντριβούν και η τελευταία φάρη πνευματικής αντίστασης. Η υποταγή γίνεται ύπουλα, αθόρυβα και εκ των έσω. Με στόχο να εκχωρήσουμε επικράτεια, ένα αέριο χώρο και θάλασσα σε πρώτη φάση, χωρίς να πέσει κανονιά. Στην πραγματικότητα έχουμε παραδοθεί ήδη, αγαπητοί. Κάπως έτσι σήμερα θεωρείται απολύτως φυσιολογικό να εγκαταλείπουμε τους αδελφούς μας Κυπρίους από το Κωσυφοπαίδιο και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, όπου η Ελλάδα θα ψηφίσει τουρκική υποψηφιότητα μέχρι και την Eurovision. Κάπως έτσι εγκαταλείπουμε στεγνά τους αδελφούς μας Βορειοηπειρώτες, την ώρα που οι γείτονες ετοιμάζονται να τους αρπάξουν τις περιουσίες και φυλακίζουν τις ηγεσίες τους, εμείς, η Ελλάς, η πρεσβεία μας στα Τέρνα διοργανώνει συναυλίες πολιτισμού. Κάπως έτσι γυρνάμε την πλάτη στους αδερφούς μας Σέρβους για να κάνουμε τους υποκόμους τρίτων στα Βαλκάνια. Στην ουσία, αν δεν το έχουμε καταλάβει, η Ελλάς, όπως και το Βυζάντιο, καταραίει αργά αλλά σταθερά ως ενιαία εθνική οντότητα. Μειώνεται ο γενής πληθυσμός, αυξάνονται οι ξένες κοινότητες, περιθωριοποιείται η θρησκεία, καταστρέφεται με τα γκρίκλης η ελληνική γλώσσα. Το μέγα ερώτημα μετά ταύτα είναι το εξής. Εμείς, οι κληρονόμοι του μείζωνος ελληνισμού μιας αυτοκρατορίας πολιτισμού αιώνων, τι κάνουμε για να μείνει το κερί αναμένο, τι κάνουμε για να μην σβήσει, ισότιμα αφορά, πάντα θα θυμάμαι τα λόγια του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, την παραμονή της Αλώσεως. Αν κάνουμε τόσα πρέπει, τότε ίσως αποφύγουμε τη δίκαια τιμωρία του Θεού που επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ μας λέει αυτά ο κύριος Σκοτάκης, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πότε το έγραψε το κείμενο, μου το έστειλε ένας φίλος. Ενώ συμβαίνουν αυτά λοιπόν, προσέξτε τι λέει ο κύριος Χακάν Φιντάν για το Αιγαίο. Χθες έδωσε συνέντευξη, κάθισα για να μην γίνει κάποιο λάθος από άλλους μεταφραστές και την άκουσα ολόκληρη στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο. Ακούστε τι λέει. Σε συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στο τουρκικό κανάλι HBR, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανέφερε ότι με τον ομόλογό μου, δηλαδή τον κύριο Γεραπετρίτη, αναζητούμε τρόπους πώς μπορούμε να συζητήσουμε το πρόβλημα με μια νέα οπτική γωνία. Ποιο πρόβλημα θα δείτε παρακάτω.
υπάρχουν ζητήματα που χρονίζουν όπως το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Τώρα αναρωτιέμαι, κάθεται ο άλλος σήμερα ό,τι δουλειά και να κάνει, είτε είναι καθηγητής, είτε είναι βοσκός, είτε είναι γεωργός, είτε δημόσιος υπάλληλος, στη Λέσβο, στη Ρόδο, στη Χίο, στην Ικαρία. Και ακούει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, μιλάμε με τον ομόλογό μου, τον κύριο Γεραπετρίτη. Υπάρχουν ζητήματα που χρονίζουν, όπως το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, η αποστρατικοποίηση και ο εναέριος χώρος. Το 6-10 δηλαδή. Με τον ομόλογό μου συζητούμε τρόπους πώς μπορούμε να συζητήσουμε το πρόβλημα με μια νέα οπτική γωνία. Δηλαδή, τι νέα οπτική γωνία? Τα νησιά είτε είναι ελληνικά είτε δεν είναι ελληνικά. Δεν υπάρχει τρίτη. Τι γωνία? Μία. Είτε είναι ελληνικά χωρίς όρος είτε δεν είναι. Τι γωνία αναζητεί ο κύριος Γεραπετρίτης? Και θα δούμε και την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά εδώ υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά από Υπουργό Εξωτερικών, δεν είναι διαρροές, τη λέει ο ίδιος. Εγώ δεν είδα τον κύριο Γεραπετρίτη να διαψεύδει. Αφήστε τώρα τη λένε διπλωματικές πηγές ή μια ανακοίνωση θολή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων, μετά τη νίκη του Προέδρου μας στις εκλογές, του Ερντογάν δηλαδή πρόσφατα, ελήφθη μία απόφαση με τον κύριο Μητσοτάκη να προχωρήσουμε τις σχέσεις μας με θετική ατζέντα. Έτσι το λένε τώρα. Θετική ατζέντα σημαίνει σου χρυσώνω το χάπι. Χράπ, το καταπίνεις και μετά τα τεινάζεις. Υπάρχουν προβλήματα στο Αιγαίο τα οποία προέρχονται από το παρελθόν. Όλα δεν είναι της δικής μας γενιάς. Τα κληρονομήσαμε, τα παραλάβαμε. Εμείς όμως ως υπεύθυνη γενιά πώς μπορούμε να τα τρέξουμε ως όρημα κράτη αυτά τα προβλήματα να τα βάλουμε σε παρένθεση και να δούμε σε ποια θέματα μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό το είδαμε ως μια μέθοδο. Είπαν δηλαδή όσα δεν μπορούμε ας τα βάλουμε στην άκρη, παρένθεση, να δούμε ποια μπορούμε να προχωρήσουμε. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα μεταξύ μας προβλήματα που χρονίζουν. Κυρίως το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, δηλαδή θα τα βγάζει έξω από την παρένθεση. Τότε τι έβαλαν στην παρένθεση? Το αν είναι ελληνικός ο Μοριάς και η Τρίπολη? Τι? Κυρίως το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, της αποστατικοποίησης και το εναέριο χώρο, εδώ αναζητούμε πώς μπορεί να συζητηθεί το πρόβλημα με μια νέα οπτική γωνία. Έχουμε αυτή την προσπάθεια, αυτό μιλάμε συχνά μαζί με τον ομόλογό μου, τον κύριο Γεραπετρίτη, που δεν τον ονομάζει, αλλά ο ομόλογός του αυτός είναι. Υπάρχει μια συμφωνία και των δύο πλευρών για τη μείωση της στρατιωτικής έντασης. Τι εννοεί ο ποιητής? Ποια στρατιωτική ένταση? Έκανε η Ελλάδα κάποια ενέργεια που προκαλούσε ένταση? Λέει και οι δύο πλευρές. Τι εννοεί δηλαδή? Να μην γίνονται στρατιωτικές δραστηριότητες στην ελληνική επικράτεια, σε οποιοδήποτε σημείο? Τα συζητήσαν αυτά? Δηλαδή, αν δέχθηκε η Τουρκία να μην πετάει πάνω από το Αιγαίο, αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά προκλήσεις και παραβιάσεις της Τουρκίας. Αν δέχθηκε η Ελλάδα να μην κάνει ασκήσεις στην ελληνική επικράτεια, αυτό είναι μια εθνική υποχώρηση. Η Τουρκία σταματάει μια προκλητική ενέργεια. Εάν η Ελλάδα σταματάει ασκήσεις, τότε έστω και για το διάστημα που το δέχεται, αποποιείται ενός κυριαρχικού δικαιώματος που είναι να έχει στρατό στην τελευταία γωνιά της ελληνικής επικράτειας και να κάνει και τους εξοπλισμούς και τις ασκήσεις που απαιτούν οι ανάγκες της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Σε τι λοιπόν υποχωρήσαμε εμείς που λέει, να το ξαναδούμε. Υπάρχει μια συμφωνία και των δύο πλευρών για τη μείωση της στρατιωτικής έντασης. Και για πέστε μου σας παρακαλώ, πού είναι η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου, σε όλα, ακόμα και στην Τουρκία, βλέπουμε να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Εδώ όλα αυτά, για όλα αυτά η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας είναι ενήμερη, ξέρει τίποτα ή είναι αντρίκελα που τους στέλνουμε στη Βουλή με παχυλούς μισθούς να κάθονται να παριστάνουν τους βουλευτές και να παριστάνουν τους εκπροσώπους των ψηφοφόρων τους? Όσον αφορά τα F-35, είπε λοιπόν
κάποια ζητήματα, ότι άφησε το παράθυρο δηλαδή, ότι να βρεθεί μια λύση για να πάρει η Τουρκία τα F-35, λέει δεν θα δεχθούμε όρους, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμά μας, είπε ότι είναι για τα Eurofighter, να το δούμε και αυτό το θέμα. Να δούμε λοιπόν τι απάντησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άτυπη απάντηση δίνει, μιλάει ο ίδιος ο Φιντάν, δεν απαντάει ο Γεραπετρίτης, άτυπη απάντηση μέσω διπλωματικών πηγών. Συγγνώμη, τι εγκυρότητα έχει αυτό. Έδωσε λοιπόν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το γεγονός ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά διαφορετικές απόψεις σε συγκεκριμένα θέματα. Η Ελλάδα αποδίδει έμφαση σε ζητήματα αμοιβαία υποφελή, αλλά δεν αναιρούμε τις βασικές μας θέσεις. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Συγγνώμη, εσείς καταλάβετε τίποτα σε σχέση με αυτά που είπε? Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είναι σαφής. Είναι σαφής. Μιλάει και συζητάει με τον κύριο Γεραπετρίτη, όχι μια φορά, πολλές φορές, τρία ζητήματα. Το καθεστώς των νησιών, την αποστρατικοποίηση των νησιών και τον εναέριο χώρο. Αυτό δεν έπρεπε να απαντηθεί από τον ίδιο τον κύριο Γεραπετρίτη. Επακριβώς, λέξη επί λέξη. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέει ο κύριος Φιντάν, η πραγματικότητα είναι αυτή. Σε ό,τι αφορά το άλλο είναι αυτή και σε ό,τι αφορά το άλλο... Τι είναι αυτό τώρα, μέσω διπλωματικών πηγών, ατύπως, και τι καταλάβατε εσείς? Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα πάντως. Ήξεις αφήξεις ουκ εν πολέμω θνήξεις. Αναλόγως που θα βάλεις το κόμμα, βγαίνει και το συμπέρασμα. Αν βάλεις πριν το ουκ ή αν το βάλεις μετά. Ήξεις αφήξεις ουκ, κόμμα, εν πολέμω θνήξεις. Σημαίνει ότι θα πεθάνεις στον πόλεμο. Ήξεις αφήξεις, κόμμα, ουκ εν πολέμω θνήξεις. Δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Κόλπα κάνουμε. Αντί να μοιάσουμε τους αρχαίους σε άλλα, τους μοιάζουμε στην ασάφεια, ούτε καν δημιουργική ασάφεια. Καταστροφική ασάφεια λέγεται αυτό. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοαμερικανοτουρκικά, η άποψή μου είναι η εξής. Ότι η Τουρκία έδωσε δεσμεύσεις, δεσμεύτηκε απέναντι στις ΗΠΑ για τα F-16, άλλο θέμα είναι αν θα το τηρήσει, μην το θέτουμε τώρα. Εκτιμώ ότι δεσμεύτηκε εγγράφως τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών υπό των όρων να μην δοθεί στη δημοσιότητα, διότι αυτό θα πλήξει σοβαρά τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Θα δημιουργήσει σοβαρό το πρόβλημα στην Τουρκία που το έκανε. Σου λέει, αφού το κάνω, μη με εκθέσεις κιόλας. Και από εκεί και μετά, επαναλαμβάνω, με βάση τις πληροφορίες που έχω, τις αναλύσεις που έκανα, τα που έχω διαβάσει, από εκεί και μετά το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, έδωσε γραπτή δέσμευση στο Κογκρέσο, Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων, ότι η Τουρκία δεσμεύτηκε για αυτά τα ζητήματα και αναφερόμαστε υπερπτήσεις και παραβιάσεις, Κούρδοι, Αρμένοι και ανθρώπινα δικαιώματα. Εντάξει, θα δείτε μετά. Και με βάση αυτό το Κογκρέσο αποκτά το δικαίωμα, τις γραπτές δεσμεύσεις του Κογκρέσου, του State Department προς το Κογκρέσο, αποκτά και διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει την εξέλιξη του προγράμματος είτε πώλησης 40 καινούργιων αεροσκαφών, είτε εξυγχρονισμού, δηλαδή να δοθούν οι συλλογές εξυγχρονισμού και τα οπλικά συστήματα, πυρομαχικά κτλ. Οποιαδήποτε στιγμή η Τουρκία παρεκκλίνει των δεσμεύσεων που έχει δώσει ή των δεσμεύσεων που έδωσε το State Department προς το Κογκρέσο. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα για όσους λένε μην εμπιστεύεστε την Τουρκία κτλ, δεν την εμπιστευόμαστε. Όμως έστω και αν μείνουν εδώ τα πράγματα. Το γεγονός ότι στις ΗΠΑ, όπου η Τουρκία απολάμβανε πλήρους υποστηρίξεως και εμείς ήμασταν το αγκιστρωμένο ψάρι που είπε και ο Παπαχελάς και μας έλεγαν αφήστε τώρα, εντάξει αυτοί δεν υποχωρούν, αυτοί είναι υπερήφανοι, εσείς δεν είστε υπερήφανοι, εσείς υποχωρείτε, σαν να μας έλεγαν. Δεν είναι έτσι τώρα. Τώρα είτε ο Μενέντες, είτε ο τωρινός
πρόεδρος της Επιτροπής, είτε ο, θα τον δούμε παρακάτω, είτε ο Chris Van Hollen, τα στήλωσαν και έχουμε με την ευεργετική, αξιοθαύμαστη δράση και του Hulk και του Ζεμενίδη και άλλων Ελλήνων, δεν αδικούμε κανένα, δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους, στις ΗΠΑ, για να εξυπηρετήσουν τα εθνικά συμφέροντα της Αμερικής το έκαναν, διότι μια χώρα όπως η Τουρκία με την πολιτική της βλάπτει πρωτίστως τα συμφέροντα των ΗΠΑ της Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτούς τους όρους. Αυτό είναι μια τεράστια εξέλιξη, μην την ξεχνάμε. Και δεν προσπαθώ να ρίξω στάχτη στα μάτια κάποιος, λέει, πως κάνεις και εσύ κατευνασμό. Καθόλου. Καθόλου. Πάμε να δούμε τώρα, επειδή κυκλοφορούν κάποια καινούργια πράγματα. Υπάρχει ένα άρθρο στο πρώτο θέμα. Θα σταχυολογήσω κάποια πράγματα. Το οποίο στηρίζεται σε κάποια διπλωματική πηγή που είναι σε θέση να ξέρει, πιθανόν να είναι κάποιος ο οποίος είδε το κείμενο της δέσμευσης είτε της Τουρκίας προς το State Department είτε του State Department προς την... Οπότε για να δούμε τι λέει. Λέει λοιπόν, σύμφωνα με άριστα ενημερωμένη διπλωματική πηγή που έχει γνώση των συνεννοήσεων που έγιναν τους προηγούμενους μήνες και των τεκτενωμένων στο Κογκρέσο, η επιστολή με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Μπλίνκεν έναντι των μελών του Κογκρέσου, ώστε να εξασφαλίσει τη συνένεσή τους για να εγκρίνουν τα F-16, είναι, εισαγωγικά, πέραν των ορίων που θα μπορούσε να ανεχθεί η τουρκική πλευρά, πολύ πιο πάνω από αυτά που θα μπορούσε να ανεχθεί, και υπερβαίνει κατά πολύ τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς. Κρατήστε το αυτό. Είναι μια πληροφορία, θα κριθεί. Την κρατάμε και την αξιολογούμε. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι που τίθενται στην Τουρκία έχουν ρητή αναφορά στη μη χρήση των μαχητικών για υπερπτήσεις επί ελληνικού εδάφους, αλλά και άλλους περιορισμούς, όπως ενώ επίσης εκκρεμούσε η ικανοποίηση των όρων που είχε θέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπεν Κάρντιν, αυτός που αντικατέστησε τον Μενέντες. Να θυμίσουμε ότι στις 26 Ιανουαρίου το είπαμε στην εκπομπή μας εδώ. Ο Κάρντιν είχε πει, αλλά μην κάνετε λάθος, λέει, μετά την έγκριση, λέει. Αλλά μην κάνετε λάθος. Αυτή δεν ήταν μια απόφαση την οποία έλαβα ελαφρά την καρδία. Ενώ η Τουρκία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην περιοχή μας ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ, υπάρχει επίγουσα ανάγκη για βελτίωση των επιδιώσεών της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της άδικης φυλάκισης δημοσιογράφων και ηγετών της κοινωνίας των πολιτών. Τον Οσμάν Καβάλα εννοεί. Να δούμε αν θα τον απελευθερώσει. Αν δεν τον απελευθερώσει, η Τουρκία αρχίζει και παραβαίνει τους όρους για τους οποίους δεσμεύτηκε. Την καλύτερη συνεργασία για να λογοδοτήσει η Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία και τη μείωση της έντασης στη ρητορική της για την Μέση Ανατολή, για το Ισραήλ. Οι ανησυχίες μου έχουν μεταφερθεί έντονα και με συνέπεια στην κυβέρνηση Biden, γραπτός, ως μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας και ενθαρρύνομαι από την παραγωγική κατεύθυνση των συζητήσεων με Τούρκους αξιωματούχους για την αντιμετώπιση. Μίλησε με Τούρκους και οι Τούρκοι μάλλον δεσμεύτηκαν. Οι όροι που τίθενται στην Τουρκία συνιστούν δέσμευση του State Department προς τα νομοθετικά σώματα και έτσι έχουν αυξημένη ισχύ, καθώς ανά πάσα στιγμή η Αμερικανική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να λογοδοτήσει προς το Κογκρέσο σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων, ενώ συγχρόνως θα υποχρεώνεται να αναλάβει δράση που φτάνει μέχρι και το πάγωμα της υλοποίησης της σύμβασης προκειμένου να εκπληρωθούν αυτοί οι όροι. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, ο Φαχρετίν Αλτούνο είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Ερντογάν. Έγραψε, απαντώντας σε ελληνικά δημοσιεύματα, ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Εντάξει. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, που ακολουθεί κατευναστική πολιτική έναντι του Ερντογάν, αναμένει τα αποτελέσματα της επίσκεψης Πούτιν 12 Φεβρουαρίου, σε λίγες μέρες, που είναι η πρώτη επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη σε ανατοϊκή χώρα. Υποτίθεται ότι θα την φέρουν την Τουρκία στα. Τέλος πάντων. Πάντως, να πούμε ότι με βάση ελληνικές πηγές, λέει το ίδιο άρθρο, η Αθήνα παρακολουθεί τις κινήσεις και λέει ότι
δεν αλλάζουν τον προγραμματισμό ασκήσεων ή άλλων στρατιωτικών δραστηριοτήτων, αλλά βλέπουμε και τι κάνει η Άγκυρα στην περιοχή, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο τώρα. Ξέρετε τι έκανε η Τουρκία προχθές? Που αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί δεν το βάλαμε πιθανόν ως όρο εμείς. Αφήστε ο Ερντογάν που έκανε τη δήλωση που μας πέταξαν στη Σμύρνη. Λέει, μέσω του συστήματος έκδοσης Navtex, οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν μία συνήθιστη αναγγελία 29 Ιανουαρίου του 2024. Με την Navtex αυτή, ο σταθμός της Σμύρνης, χωρίς να αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη αναγγελία ελληνική, εξέδωσε γενικό φυρμάνι, δηλώνοντας ότι τα νησιά Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νήσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψής, Σίμι, Κος και Καστελόριζο είναι σε καθεστώς αποστρατικοποίησης βάσει των συνθήκων και καμία στρατιωτική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να διεξάγεται στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών. Δηλαδή προσέξτε, τι μας λέει? Μας λέει ότι όχι μόνο πάνω στα νησιά δεν θα κάνετε στρατιωτικές δραστηριότητες, αλλά ούτε και στα χωρικά τους ύδατα. Δηλαδή, μας το λέει τώρα αυτό με έκδοση Navtex και η Ελλάδα υπενθυμίζει, την είδατε πριν από λίγο, την μέσω διπλωματικών πηγών τη διαρροή, λέει υπάρχει η διακήρυξη των Αθηνών. Μα παραβιάζεται, ορίστε, να, σου βγάλει Navtex. Αυτό δεν είναι ενέργεια, δεν την παραβιάζει? Μήπως λοιπόν όταν υπογράφαν τη διακήρυξη των Αθηνών όλα αυτά τα αποδεχτήκαμε, ότι εντάξει είναι υποσυζήτηση το θέμα της αποστρατικοποίησης? Προσέξτε, υπάρχει ένα σενάριο και υπάρχουν και πληροφορίες ότι συγκεκριμένο πρόσωπο στην κυβέρνηση, ξέρετε ποιο είναι, δεν θέλω να το αναφέρω, μαζί με τον ομόλογό της στην Τουρκία δουλεύουν πάνω σε μια συμφωνία φιλίας και μη επιθέσεως, η οποία θα περάσει από τα δύο κοινοβούλια και μετά από αυτήν τη συμφωνία θα ακολουθήσουν κινήσεις οι οποίες θα γίνουν με τρόπο που δεν θα μας δίνουν τη δυνατότητα και να το καταγγείλουμε, θα περάσουμε στη φάση της αποστατικοποίησης των νησιών, γι' αυτό και το θέτουν τώρα. Αυτό κρατήστε το, να δούμε αν θα συμβεί. Και αυτό δεν θα γίνει, ξέρετε, μετά από χρόνια, εντός του 2024. Να θυμίσουμε ότι σε λίγες μέρες θα βρεθεί η κυρία Παπαδοπούλου με τον, πώς το λένε, τον Ακτσαπάρ, πώς το λένε, τον ομόλογό της, μετά ο Γεραπετρίτης με τον Φιντάν και μετά το Μάη, νομίζω, ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Μέχρι τότε μπορεί να έχουμε και το προσχέδιο της συμφωνίας. Εντάξει, κρατήστε τα και αυτά. Τώρα, ο Ερντογάν, 12 του μηνός, είπαμε, μια μέρα πριν πάρει τα F-16, ή μια μέρα μετά είδε τον Ραϊσί, τον Ιρανό ηγέτη. 12 του μηνός δέχεται τον Πούτιν στην Τουρκία και θα συζητήσουν μεταξύ άλλων και το θέμα του κέντρου διανομής φυσικού αερίου στις 40 εκκλησίες. Πήγε ο Καραμαλής να κάνει έναν αγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου, ναι, τον South Stream, και ακόμα είναι στο ψυγείο. Ζει στην έρημο, την πολιτική έρημο. Και ο αγωγός δεν έγινε. Η Τουρκία έχει δύο αγωγούς με την Τουρκία. Είναι ο Blue Stream και ο Turkey Stream. Τώρα θα κάνει και κέντρο διανομής. Έχει και τον πυρηνικό σταθμό στην Μερσίνα. Θα κάνει και άλλο πυρηνικό σταθμό και στις 40 εκκλησίες και στη Σινόπη. Κατά τα άλλα, γιατί η Αμερική δεν τιμωρεί την Τουρκία με τον ίδιο τρόπο που τιμώρησε τον Καραμαλή? Γιατί? Άρα εδώ είναι η ιστορία όλη. Το αγκιστρωμένο ψάρι και το ελεύθερο ψάρι. Δίκιο έχει ο Παπαχελάς. Και εκτός αυτού, 14 του μηνός πηγαίνει ο Ερντογάν στην Αίγυπτο, στον Σίσι, στο σύμμαχό μας, με τον οποίο υπέγραψε ο Δένδιας μια συμφωνία για την οποία είναι και περήφανος, λέει. Περίμενε να δεις τι θα συμβεί. Σας θυμίζω ότι ο Σουκρού, όταν ο Τσαβούσογλου φώναζε για την συμφωνία, είπε το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, για διάβασε καλά τη συμφωνία, σε συμφέρει βρε βλάκα, του λέει, γιατί αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή να οριοθετήσουμε μαζί Αίγυπτος και Τουρκία και bye bye η ένωση των ναός της Ελλάδας με την Κύπρο.
που τόσα χρόνια δεν την κάνουν οι πολιτικοί, ενώ είχαν δικαίωμα και έχουν δικαίωμα να την κάνουν. Κατά τα άλλα, όταν ασκούμε κριτική στο πολιτικό σύστημα, ορισμένοι μας λένε τι θέλετε να πει, εννοώντας ότι θέλουμε χούντες και τέτοια, τον κακό σας τον καιρό. Θέλουμε μια κανονική δημοκρατία, κανονική, και όχι αυτό το πράγμα που λειτουργεί τώρα. Όχι τώρα, όλες οι κυβερνήσεις, γιατί βλέπετε την πορεία της χώρας. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Φιντάν στην ίδια συνέντευξη που αναφερθήκαμε, είπε θα πουλήσουμε, θα δώσουμε, δεν είπε θα πουλήσουμε, μία παδρομένα αεροσκάφη στην Αίγυπτο. Εκεί που ήταν σε καθεστώς πολεμικής ατμόσφαιρας ήταν η Τουρκία με την Αίγυπτο, τώρα θα της δώσουν και μία παδρομένα αεροσκάφη. Και σας ερωτώ, εάν η Αίγυπτος πάρει μία παδρομένα αεροσκάφη από την Τουρκία, πόσο καλό σύμμαχος μπορεί να είναι με την Ελλάδα? Για, λογικά τώρα να σκεφτούμε. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, χωρίς να θέλω τώρα να μπω μέσα σε οικολογικά και τέτοια. Εκεί στη Ζίτσα ήταν να αρχίσει μια γεώτρηση για πετρέλαιο. Υπάρχει διαπιστωμένα εκεί κάποιο κοίτασμα. Θα το έκανε η Energean. Προσέξτε τώρα. Έγινε δημόσια διαβούλευση, στην οποία θα έπρεπε και θα μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι οι καλόπιστοι. Γνωμοδότησαν θετικά, γιατί έβαλε μία μελέτη περιβαλλοντικών όρων η εταιρεία. Έτσι. Γνωμοδότησαν θετικά η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ζίτσας, η κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου όπου θα γίνει η γεώτρηση. Όλοι οι τεχνικοί φορείς που εμπλέκονται στο έργο, όπως Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου, Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αγοροταξίας της Περιφέρειας, όλες οι αρμόδιες διευθύνσεις που πρέπει να εκφέρουν γνώμη, Δασαρχείο Ιωαννίνων, Γενική Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου, Εφορία Αρχαιοτήτων Ηπείρου. Όλοι αυτοί λοιπόν γνωμοδότησαν θετικά και ενώ έπρεπε να γίνει τις επόμενες μέρες από την Ενεργία η γεώτρηση, 30 άτομα ενός σωματείου στην Ήπειρο μαζί με 10 φορείς προσέφηγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά των περιβαλλοντικών όρων. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν λέω, καλά κάνουν οι άνθρωποι και έχουν τις ευαισθησίες τις περιβαλλοντικές. Γιατί δεν συμμετείχαν στη διαβούλευση, στη δημόσια? Να τα βάλουν εκεί, που εκεί είναι όλοι, να πούνε Ελλάδα ρε φίλε, τι πάει να κάνεις εδώ, α, β, γ, δ. Γιατί το κάνουν πονηρά και κακόπιστα, κατά την άποψή μου, λίγες μέρες πριν τη γεώτρηση, για να καθυστερήσει η γεώτρηση, να θυμίσουμε ότι το ίδιο ακριβώς έκαναν και στην Total. Η Total ήταν ένα παιδί εδώ, ένας φίλος μου. Συμμετείχε, ήταν στα γραφεία της Total, σε ψηλή θέση. Και μου είπε, έχουν τεράστια σχέδια για την Ελλάδα, επενδύσεις δισεκατομμυρίων, η Total. Οι άνθρωποι ήρθαν εδώ με προσωπικό, με σχέδια, με προγράμματα για τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης. Λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν, και εκεί ξανά μανα τα ίδια. Τα ίδια πάλι. Υπάρχει σχέδιο δολιοφθοράς. Προσέξτε, αν έχουν ευαισθησίες να τις εκφράσουν σωστά στη διαβούλευση. Όταν το κάνει στο Συμβούλιο Επικρατείας, έκανε 3 χρόνια έκανε το Συμβούλιο Επικρατείας να βγάλει απόφαση και η Total σηκώθηκε και έφυγε. Τα ίδια τώρα κάνω και εδώ. Γιατί δεν συμμετείχαν οι κύριοι αυτοί? Επαναλαμβάνω, δεν αμφιβάλλω καθόλου για τις ευαισθησίες τους. Αλλά για τον τρόπο που τις εκφράζουν εγείρονται αμφιβολίες. Γιατί δεν το έκαναν στη δημόσια διαβούλευση? Να πάνε στις συγκεντρώσεις εκεί πέρα, να πούν, να πιάσουν την περιφέρεια, το Δήμο, τα δασαρχεία. Τι κάνετε εδώ ρε καραγκιόζηδες, να πούνε. Πάτε να καταστρέψετε το χώρο, α, β, γ, δ, να τα στοιχεία. Γιατί το κάνουν με τέτοιο τρόπο που να έχει τα στοιχεία δολιοφθοράς? Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα δεν λέω πρέπει ή δεν πρέπει να βρουν μια άκρη μέσα από συζητήσεις, όχι μέσα από προσφυγές στα δικαστήρια. Το ίδιο συμβαίνει ή υπάρχει πιθανότητα να συμβεί και με τα πάρκα, τα αιωλικά που θα γίνουν μέσα στη θάλασσα, τα οποία δεν ρίχνουν ούτε ένα φτιάρι τσιμέντο στο βυθό. Είναι όλα πλωτά. Και εκεί λέει πάνε να κάνουν ένα κίνημα τέτοιο. Πριν λίγες μέρες, προχθές δηλαδή, είχε γίνει μια άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέμα της άτυπης συνόδου ήταν και η σχέση με την Τουρκία. Εκεί λοιπόν η Κύπρος μας,
αυτό το μικρό χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος, το πληγωμένο και με ευθύνες της Ελλάδας, του ελλαδικού κράτους, βρήκε το θάρρος και είπε όχι, να μην συμμετέχει ο Χακάν Φιντάν εάν δεν προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία και τις απαρίθμισε. Ενώ κάποιες μεγάλες χώρες, αυτές που είναι βαράτε με και ασκλέω, μην πω τίποτα άλλο, πήγαν να τα βάλουν με την πληγωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Τα στήλωσε και τελικά μπλοκαρίστηκε, μπλόκο στον Χακάν Φιντάν. Τέτοια θέλουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θέλουν τέτοια, μόνο από αυτό καταλαβαίνουν. Όσο τους χαϊδεύεις, τόσο μην πω τώρα το άλλο, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε στην Άγκυρα το μήνυμα ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις περνάνε μέσα από το Κυπριακό, καθώς η Τουρκία επιμένει στη σκληρή και άκαμπτη στάση. Ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Χακάν Φιντάν δεν προσκλήθηκε τελικά στην άτυπη σύνοδο των ΙΠΕΞ που έγινε προχθές Σάββατο στις Βρυξέλλες. Επιχείρησαν, λέει, να πιέσουν την Κύπρο, η Κύπρο τα στήλωσε και τελικά δεν ήρθε ο τύπος. Ο Κύπριος υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Κόμπος, δήλωσε ότι η Κύπρος είναι πρόθυμη να ενθαρρύνει την πρόοδο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όμως εντός του καθιερωμένου πλαισίου που βασίζεται σε αναλογική, σταδιακή και αναστρέψιμη πρόοδο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλοι υπουργοί εξωτερικών που έλαβαν το λόγο επισήμαναν τη διασύνδεση του Κυπριακού με την πρόοδο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ενώ η επόμενη έκθεση του Μπορέλ θα κρίνει την Τουρκία επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Λοιπόν, τώρα υπάρχει και το θέμα, είναι μεγάλο θέμα στην Κύπρο, αυτές οι κινήσεις που έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα πακέτο, το διαβάσαμε εδώ, μέτρων προς τους Τουρκοκύπριους, υπάρχει ένα θέμα που είναι εκκρεμή από την προηγούμενη δεκαετία. Δεν παραχωρούν υπηκότητες σε παιδιά που προέρχονται από μεικτούς γάμους. Δηλαδή Τουρκοκύπριος με έπικο. Με έπικο. Και αυτές τις κινήσεις που έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία, οι Τουρκοκύπροι δεν τις θεωρούν ως κινήσεις καλής θελήσεως, αλλά αποκατάστασης μιας αδικίας που εφαρμοζόταν. Και προσπαθούν να πούν, προσέξτε το πονηρό τώρα το ανατολίτικο, λέει, γιατί δεν εξισώνονται τα δικαιώματα των παιδιών των μεικτών γάμων στα κατεχόμενα με τα δικαιώματα των παιδιών των μεικτών γάμων στις ελεύθερες περιοχές και εννοεί του Ελληνοκυπρίων με Ελλαδίτες. Γιατί, κύριοι, οι Ελλαδίτες βρίσκονται στην Κύπρο χωρίς να παραβιάζουν καμία νομιμότητα, πηγαίνουν δηλαδή, υποβάλλουν τα χαρτιά τους στο Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους παραχωρείται άδεια διαμονής, η Ελλάδα δεν έχει στρατό κατοχής, δεν έχει παραβιάσει το Σύνταγμα και την επικράτεια κανενός κράτους και έτσι οι Ελλαδίτες που βρίσκονται εκεί, αν κάποιος θέλει να παντρευτεί με μια Κύπρια ή το ανάποδο, ένας Κύπριος με μια Ελλαδίτισσα, το παιδί τους παίρνει αυτά που απολαμβάνει των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον νόμο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο επικισμός που είναι ένα έγκλημα πολέμου και ο έπικος που βρίσκεται εκεί ενσυνείδητα βρίσκεται και συμμετέχει σε ένα έγκλημα πολέμου, βρίσκεται σε μια χώρα που κατέχεται παράνομα και άρα δεν μπορεί να εξισωθεί με τα δικαιώματα που απολαμβάνει ένας Ελλαδίτης ή μια Ελλαδίτισσα που είναι στην Κύπρο απολύτως νόμιμα. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή? Και υπάρχει ένα άλλο θέμα. Αυτοί που ζητούν δικαιώματα από την Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορούν ταυτόχρονα να είναι και υπέρ της κατοχής και υπέρ του ψευδοκράτους που είναι το παιδί της κατοχής, της παράνομης κατοχής. Είσαι με την Κυπριακή Δημοκρατία. Χι, σβού το ψευδοκράτος. Έτσι κάνουν τα παλικάρια και οι ειλικρινείς άνθρωποι. Όχι και έλεγε ο πατέρας μου, ο συγχωρημένος, μια παροιμία, δεν θέλω να σας την πω τώρα, γιατί είναι σόκι. Κατηδίαν μόνο αν θέλει κάποιος να την πω. Τώρα, ο Γιάννος Χαραλαμπίδης και με άρθρο του στην Σημερινή, θα το βρείτε στο Ιφογνώμη Πολιτικά, αλλά και με
παρουσία στο, στο κυπριακό τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα, έκανε τις εξής αποκαλύψεις. Ότι 20 πυροβόλα των 100 χιλιοστών σοβιετικής κατασκευής που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία, έγινε μία μεθόδευση. Τα εκποίησε η Εθνική Φρουρά, γιατί λέει ήταν εκτός χρήσης, και τελικά βρέθηκαν στο μέτωπο να τα χρησιμοποιούν μια χαρά και πολύ αποτελεσματικά οι Ουκρανοί. Με βεληνικές 20-25 χιλιόμετρα. Γερά όπλα. Μην βλέπετε που είναι 100 χιλιοστών. Και μάλιστα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ευθεία βολή. Πέραν, όχι μόνο για, καμπύλη, για βολές καμπύλης τροχιάς. Εντάξει. Τα δώσαμε και κάποιος, ήταν κάποιοι Ουκρανοί που βγήκαν φωτογραφίες στο κανόνι τους, στο, αυτό το 100 χιλιοστών, και γράφει «Δέλτα πυροβολαρχία» στα ελληνικά. Και στην Κύπρο λένε «Εμείς δεν ξέρω, εμείς τα πουλήσαμε σε έναν ιδιώτη, δεν ξέρουμε τι τα έκανε ο ιδιώτης». Τώρα, αυτά αλλού. Την ίδια στιγμή, 18 πυροβόλα 155 χιλιοστών ρημουλκούμενα έφυγαν από την Κύπρο και δόθηκαν πίσω στην Ελλάδα. Πιθανόν είχαν δοθεί από την Ελλάδα στην Κύπρο. Και λέει δόθηκαν για εξυγχρονισμό. Την ίδια στιγμή, ίδιου τύπου, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι μας κούνησαν, μας έπιασαν από το αυτοί οι Αμερικανοί και είπαν «Εδώ, εγώ σου έδωσα ένα οπλικό σύστημα για να το χρησιμοποιήσεις στο έδαφος σου, γιατί το δίνεις άλλη χώρα, πάρ' το πίσω». Γιατί δεν είναι και στους Τούρκους το ίδιο. Και τα οπλικά συστήματα που έκαναν την εισβολή και κατοχή, αλλά και τα περισσότερα οπλικά συστήματα του στρατού κατοχής των κατεχομένων είναι αμερικάνικα. Γιατί δεν πιέζουν την κατοχή. Και έτσι, τη στιγμή που η Τουρκία έχει συγκεντρώσει 300 τόσα πυροβόλα 155 χιλιοστών, σας είπα προχθές, εμείς αντί να φορτώνουμε με οπλικά συστήματα την Κυπριακή Δημοκρατία, έστω και αν είναι επεπαλλειωμένα, την ξελαφρώνουμε. Άντε, πάρτε. Πάρτε, παιδιά. Πάρτε πίσω. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι το Ισραήλ, κάπου διάβασα σε μια κουρδική πηγή ότι στη Μετίνα, η Μετίνα είναι μια περιοχή εκείθεν το σύνορο, στο νότιο Κουρδιστάν ή βόρειο Ιράκ. Είχαμε εκεί άλλη μια τραγωδία για τον τουρκικό στρατό. Οι Κούρδοι αντάρτες, πάλι μια βάση που είχαν παρανόμως στήσει εκεί ο τουρκικός στρατός, πάλι την περικύκλωσαν, τους κοπάνησαν, τους εξόντωσαν τους περισσότερους και δεν ακούγεται μιλιά. Θα δούμε τα αποτελέσματα, πάντως αυτό που άκουσα διασταυρωμένα συνέβη. Το τι ακριβώς συνέβη και πώς και τα άλλα θα τα δούμε αύριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Υπάρχει ένα συγκρότημα που λέγεται Αλ-Κάνσια στη Χάν Γιουνίς. Σε αυτό το συγκρότημα θεωρείται ότι η Χαμάς εκπαίδευσε δικούς της μαχητές, αλλά και σχεδίασε την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου, από την οποία και ξεκίνησαν όλα. Εκεί λοιπόν επικέντρωσε τις προσπάθειες του Ισραηλινός στρατός, κατέλαβε αυτό το συγκρότημα, βρέθηκαν εκεί και μακέτες και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι εκεί έγινε αυτή η προετοιμασία και οι εκπαιδεύσεις. Επίσης βρέθηκαν, λέει, μακέτες εισόδων σε κιμπούτς, σε στρατιωτικές βάσεις και Ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα. Οι στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού μπήκαν στο γραφείο του Μοχάμετ Σινουάρ, είναι ένας από τους διοικητές της ένοπτης πτέρυγας της Χαμάς, των ταξιαρχών Αλ-Κασάμ. Είναι ο αδερφός του Γιαχγιά Σινουάρ, που είναι ηγέτης του Χαμάς στη Γάζα, αυτός που βρίσκεται στη Γάζα. Και θεωρείται ο εγκέφαλος, ο Γιαχγιά, της επίθεσης 7ης Οκτωβρίου. Στην ίδια περιοχή βρήκαν, ανακάλυψαν οι Ισραηλοί στρατιώτες ένα εργαστήριο κατασκευής όπλων, υποδομές σειράγκων, πολλά όπλα, αντιαρματικούς πυράβλους, εκτοξευτές αντιαρματικών ροκετών, ελαφρά πυροβόλα, εκρηκτικά χειροβοβίδες και άλλα πυρομαχικά. Αυτά, και βρισκόμαστε στις προετοιμασίες της μεγάλης, τελευταίας μεγάλης επιχείρησης που θα γίνει στη Ράφα, η οποία είναι και πιο επικίνδυνη να δημιουργήσει πρόβλημα στις σχέσεις με την Αίγυπτο. Ο Μπεν Γκβίρ,
Είπαμε ότι είναι ένας ακροδεξιός υπερεθνικιστής, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας στην κυβέρνηση Νετανιάχου και αρχηγός ενός κόμματος υπερεθνικιστικού και ακροδεξιού. Αυτός λοιπόν έκανε δήλωση και είπε ότι στην ουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση Biden ότι δεν το παίζει καλά το παιχνίδι με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους και ότι αν ήταν ο Τραμπ δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την... Τώρα αυτό όταν λέει ένας, το λέει ένας υπουργός είναι ένα ζήτημα που προκαλεί σοβαρό πρόβλημα στις σχέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ. Επαναλαμβάνω, σοβαρό πρόβλημα. Διότι σε περίοδο προεκλογικής εκστρατείας δεν μπορείς να κατηγορείς τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να εκθιάζεις τον Τραμπ σαν να παρεμβαίνεις. Πέραν του ότι δεν, διπλωματικά δεν και πολιτικά. Ο Τζο Μπάιντεν παρεμποδίζει την πολεμική προσπάθεια του Ισραήλ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ σε συνέντευξη στην αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, υποστηρίζοντας ότι αντί να δώσει την πλήρη υποστήριξή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ασχολείται με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα, τα οποία ανθρωπιστική βοήθεια και καύσιμα καταλήγουν στη Χαμάς. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στην εξουσία, η συμπεριφορά των ΗΠΑ θα ήταν εντελώς διαφορετική, προσέθεσε ο Μπεν Γκβίρ. Ο Μπένι Γκάντς, ο οποίος παλιός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος στηρίζει, μετά τον πόλεμο μπήκε στην κυβέρνηση και στηρίζει τον Νετανιάχου, είπε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ προκαλεί τεράστια ζημιά στις Αμερικανο-Ισραηλινές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Γιαΐρ Λαπίντ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι τα σχόλια του Μπεν Γκβίρ αποδεικνύουν ότι δεν χαμπαριάζει από εξωτερικές θέσεις. Δεν ξέρει, λέει, τι είναι εξωτερικές σχέσεις. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τα σχόλια του Μπεν Γκβίρ ως ρατσιστικά και ζήτησε διεθνείς κυρώσεις εναντίον του, λέγοντας ότι απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή. Ο ίδιος ο Νετανιάχου, στην εβδομαδιαία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχος του Ισραήλ και πρόσθεσε ότι εκείνοι που διαφωνούν θέτουν σε κίνδυνο ζωτικά συμφέροντα του κράτους του Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι ο Μπεν Γκβίρ με άλλα ακροδεξιά στελέχη της κυβέρνησης ζήτησε την εθελοντική σε εισαγωγικά μαζική έξοδο των Παλαιστινίων από τη Γάζα και να επιστρέψουν οι εβραϊκοί οικισμοί μέσα στη Γάζα. Δηλαδή ζήτησε την εθνοκάθαρση και την εγκατάσταση, στην ουσία την προσάρτηση της Γάζας στο Ισραήλ. Αυτός ο άνθρωπος είναι, οι δηλώσεις αυτού του ανθρώπου και άλλων, είναι αποδεικτικά στοιχεία που κατέθεσε η Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ότι εκεί διαπράτεται γενοκτονία. Αυτά είναι και ένα μάθημα για όλους μας, ότι πρέπει οι δηλώσεις και οι θέσεις που εκφράζονται δημοσίως από πρόσωπα που δεσμεύουν τη χώρα πρέπει να είναι, να περνάνε από κόσκινο. Όπως το έχουμε πει επανειλημμένως, η οικονομία του Ισραήλ έχει υποστεί τεράστια ζημιά, δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω του πολέμου. Ένα από τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει τώρα που προσπαθεί να ομαλοποιήσει τη λειτουργία της οικονομίας του Ισραήλ είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Είτε γιατί κάποιοι ξένοι αναχώρησαν, οι Ταϊλανδοί, είτε γιατί έδιναν, αν δεν κάνω λάθος, 45.000 άδειες εργασίες σε Παλαιστίνιους από τη Γάζα, που πήγαινε, ερχόταν και δούλευαν. Τώρα που δεν δίνουν και ότι έχει γίνει αυτό που έγινε, δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα, πρέπει να βρεθούν οι εργαζόμενοι. Τι κάνουν λοιπόν τα κανονικά κράτη? Δεν ανοίγουν τα σύνορά τους και λέει όποιος θέλει να έρθει και να δούμε τι θα γίνει. Κανονικά, ως συντεταγμένη πολιτεία, προσπαθεί να καλύψει τις θέσεις. Για να δούμε. Την πρόσληψη 65.000 αλλοδαπών εργατών από την Ινδία, την Σρι Λάγκα και το Ουσμπεκιστάν ανακοίνωσε η Ισραηλινή κυβέρνηση χθες Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου, για την επανέναρξη των κατασκευών που ανεστάλησαν μετά σε 7 Οκτωβρίου, όταν οι Παλαιστίνοι είπαμε ότι δεν παίρνουν άδεια πλέον να δουλεύουν. Περίπου 72.000 Παλαιστίνοι εργαζόταν στις κατασκευές στο Ισραήλ πριν από την επίθεση. Και αυτό τους απέλυσαν και τώρα λείπουν.
Περίπου 20.000 ξένοι εργαζόμενοι παρέμειναν στη χώρα, αλλά σχεδόν τα μισά εργοτάξια του Ισραήλ έκλεισαν λόγω εργατικής κρίσης. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Στέγασης ανέφερε ότι μια νέα παρτίδα εργαζομένων αναμένεται να φτάσει τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει μια συμφόρηση στην προμήθεια νέων διαμερισμάτων που κινδυνεύει να ανεβάσει ξανά τις τιμές των ακινήτων. Τώρα σας ρωτώ, έχουμε ακούσει ποτέ, προσέξτε, μπορεί να έγινε κάτι και να μην το ξέρουμε, αλλά αν άκουσε κανένας, ας μας το πει, να εντοπίζει, να καταγράφει η Ελλάδα τις ανάγκες που έχει σε διάφορους τομείς, είτε αγροτικούς, είτε κατασκευών ή οτιδήποτε άλλο, και να φροντίζει με διακρατικές συμφωνίες να καλύπτει αυτές τις θέσεις, που σημαίνει όλα γίνονται με τάξη, ξέρεις ποιος έρχεται στη χώρα σου, ξέρει και η χώρα που σου στέλνει ποιον σου στέλνει, υπάρχει μια... Τι γίνεται στην Ελλάδα, ξέρουμε ποιος μπήκε, τι μπήκε, γιατί μπήκε. Λοιπόν, η πρέσβης του Ισραήλ στη Μόσχα τοποθετήθηκε μόλις τον Δεκέμβριο. Έδωσε μία συνέντευξη στην εφημερίδα Κομερσάντ της Ρωσίας και επέκρινε το Λαυρόφ. Αύριο, σήμερα μου φαίνεται, την κάλεσαν ή αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών για να τη τραβήξουν το αυτή. Η Ισραηλινή πρεσβευτή Σιμώνα Χάλπεριν θα κληθεί στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών για απαράδεκτα σχόλια που έκανε σε συνέντευξη που παραχώρησε, μετέδωσε σήμερα το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ επικαλούμενο το Υπουργείο. Πάμε τώρα να δούμε. Ο Μπλίνκεν, νομίζω, έφτασε πριν από λίγο στη Σαουδική Αραβία. Και από εκεί και μετά έχουμε, δεν ξέρουμε ποια σειρά θα τα κάνει, Αίγυπτο, Κατάρ, Δυτική Όχθη, Ισραήλ και ίσως να πάει και σε καμιά άλλη χώρα. Όπως ενημέρωσε σήμερα ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, στις προτεραιότητες του Μπλίνκεν είναι τα ανθρωπιστικά θέματα στη Γάζα. Αυτά θα, εκεί θα επικεντρωθεί και στη συμφωνία φυσικά ανταλλαγής ομήρων με φυλακισμένους Παλαιστίνιους και την 6 εβδομάδων εκεχηρία στη διάρκεια της οποίας θα μπαίνει και ανθρωπιστική βοήθεια μέσα. Μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Μπλίνκεν σε αυτό το ταξίδι θα είναι η διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους της Γάζας, που βρίσκονται σε δεινή θέση έπειτα από 4 μήνες, συμπληρώνοντας σε 7 το μηνό, σε 2 μέρες. Αποκλεισμών και σφοδρών Ισραηλινών βομβαρδισμών. Οι ανάγκες του Παλαιστινιακού λαού θα είναι σε εξέχουσα θέση, είπε ο Τζέικ Σάλιβαν στο δίκτυο CBS. Πιστεύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει η απελευθέρωση των ομήρων κτλ. Τα είπαμε πριν από λίγο. Είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Θα πιέζουμε γι' αυτό αδιάκοπα. Άρα αυτό είναι ύψης της σημασίας για εμάς. Απελευθέρωση ομήρων και παράταση και ανθρωπιστική βοήθεια. Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο της Χαμάς σε ό,τι αφορά μια τέτοια συμφωνία, είπε ο Σάλιβαν, σημειώνοντας ότι οι Ισραηλοί έχουν καταθέσει πρόταση. Τώρα, όσον αφορά, να πάμε στο τέταρτο θέμα μας, που είναι το Ιράν. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα του Ιράν και των φιλοϊρανικών οργανώσεων, καταρχάς να πούμε, μετά τον βομβαρδισμό που έγινε Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο πρωί, με στρατηγικά βομβαρδιστικά Β1Β, σήμερα ή χθες είχαμε επίθεση πάλι φιλοϊρανικής οργάνωσης εναντίον Κούρδων των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, στη Βορειοανατολική Συρία, με 6 νεκρούς στρατιωτικούς Κούρδους. Δεν σταματάει αυτή η ιστορία, φαίνεται. Δεν το πήραν το μήνυμα οι φιλοϊρανικές οργανώσεις. Ο Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να προχωρήσουν σε επιπρόσθετα πλήγματα εναντίον οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε επιπρόσθετα πλήγματα και επιπρόσθετη δράση, να συνεχίσουμε να στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν όταν οι δυνάμεις μας δέχονται επίθεση, όταν οι άνθρωποι μας σκοτώνονται, είπε στο NBC. Να πούμε ότι είχαμε χθες 36 στόχους των Χούθη στην Ιεμένη, Αμερικανοί και Βρετανοί μαζί, σε 13 διαφορετικές περιοχές. Τώρα, σε δηλώσεις στο Fox News, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας, όχι ο εκπρόσωπος, ο Τζον Κίρμπι, είπε ότι τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής εναντίον υποστηριζομένων από το Ιράν οργανώσεων είναι μόνο ο πρώτος γύρος.
και ότι θα συνεχίσουμε, θα ακολουθήσουν και άλλοι γύροι. Τώρα, πάλι ο Σάλιβαν. Θα υπάρξει περαιτέρω δράση σε απόδοση τον τραγικό θάνατο των τριών γενναίων μελών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC στην εκπομπή This Week. Πρέπει να προετοιμαστούμε για κάθε ενδεχόμενο. Θα έλεγα απλά σε ό,τι αφορά την Τεχεράνη ότι αν επιλέξει να ανταποδώσει άμεσα εναντίον των ΗΠΑ, θα υπάρξει στεναρή αντίδραση από εμάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Daily News που αναμεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο. Ο Σάλιβαν αρνήθηκε να σχολιάσει αν η ΗΠΑ προετοιμάζουν χτυπήματα και εντός του Ιράν, σημειώνοντας ότι ο Άσντον είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει ό,τι και να πράξουν οι ένοπλες πολιτοφυλακές. Ορίστε, χτύπησαν πάλι σήμερα, τι θα κάνετε. Πάντως υπάρχουν γεράκια ρεπουμπλικάνοι που ζητούν να χτυπήσουν απευθείας στο Ιράν, να πάρει φωτιά όλη η περιοχή δηλαδή. Δεν θα έπρεπε να επιδιώκουμε κατευνασμό το Ιράν, έκρινε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Mike Johnson στην ίδια εκπομπή στο NBC. Αυτό κάνει η κυβέρνηση Biden εδώ και 3 χρόνια. Δείχνουμε αδυναμία στην παγκόσμια σκηνή. Κάλεσε την Ουάσιντον να συντρίψει την κεντρική τράπεζα του Ιράν, μεταξύ άλλων, δηλαδή οικονομικές κυρώσεις. Ο Lindsey Graham, παλιός πτέραρχος και αυτός γερουσιαστής και φίλος του, στο κοντινό του Τραμπ, έπαιξε και περίεργα παιχνίδια στη Συρία με την Τουρκία, αυτός, είπε: «Αν στόχος είναι η αποτροπή του Ιράν, αποτυγχάνουμε», στο Fox News τα είπε. «Αν στόχος είναι να προστατεύσουμε τα αμερικάνικα στρατεύματα, δεν επιτυγχάνεται». Ο Biden δεν χρειάζεται έγκριση από μάσλη από το Κογκρέσο για να διατάξει πλήγματα εναντίον του Ιράν. Έχει δικαιοδοσία να προστατεύσει τα στρατεύματα στο πεδίο, άρα μπορεί να το κάνει μόνος του. Είχαμε νέες χθες το πρωί, μετά τα 30 τόσα πλήγματα, οι Αμερικανοί χτύπησαν 4,5 ώρα το πρωί, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, χτύπησαν έναν πύραυλο επιφανείας-επιφανείας και 4 πυράβλους εδάφους επιφανείας, εναντίον πλοίων δηλαδή. Ο ηγέτης των Χούθη, ο Μοχάμετ Αμπντούλ Σαλάμ, όχι ο εκπρόσωπος των Χούθη, Μοχάμετ Αμπντούλ Σαλάμ, τόνισε σε δήλωσή του ότι όσο η ΗΠΑ και η Βρετανία συνεχίζουν τις επιθέσεις στην Ιεμένη, δεν θα πετύχουν κανένα στόχο και δεν θα επηρεάσουν την απόφαση της Ιεμένης να δείξει την υποστήριξή της στη Γάζα. Ο Αμπντούλ Σαλάμ πρόσθεσε ότι δεν θα είναι εύκολο να καταστραφούν οι στρατιωτικές ικανότητες της Ιεμένης, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί στη διάρκεια χρόνων σκληρού πολέμου. 10 χρόνια πολεμούσαν με τη Σαουδική Αραβία και με άλλες χώρες. Ο ηγέτης των Χούθη, ο Μοχάμετ Αλί Αλ Χούθη, μιλώντας στην εφημερίδα La Repubblica, είπε ότι αν η Ιταλία πάρει μέρος σε επιθέσεις εναντίον της Ιεμένης, τότε θα τη στοχοποιήσουμε, θα μπει στο στόχαστρο και αυτή. Η Ιταλία λέει: «Εμείς συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή στις ασπίδες, αλλά δεν θα πλήξουμε, είναι αμυντική, μόνο θα προστατεύουμε τα καράγια που περνάνε». Μειώθηκαν τα δεξαμενόπλια που περνούν από τη Διόρυγα κατά 23% σε σχέση με τον Νοέμβριο. Και αυτό αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη της αγοράς πετρελαίου. Επίσης έχει ένα άρθρο ενδιαφέρον, πιστεύω, στο Bloomberg, στο Forbes, μπορείτε να το δείτε και στο Ινφογνώμων Πολιτικά ή στο Forbes στο ελληνικό, που επικρίνει τη στάση της Κίνας στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ειδικά στην Ερυθρά Θάλασσα και στο θέμα των Χούθη. Πάμε να δούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πολύ γρήγορα ένα θέμα και να πούμε το τελευταίο μετά, που είναι το... Λοιπόν, πάμε στον Jake Sullivan. Το ζητούμενο είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα χτυπήσουν το Ιράν. Μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC, ο Jake Sullivan, σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, κορυφαία θέση, είπε συμβηλικά ότι «δεν πρόκειται να επισέλθω στο τι έχουμε αποκλείσει και τι όχι από τη σκοπιά των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν». Προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να απαντήσουμε στεναρά στις επιθέσεις εναντίον των ανθρώπων μας, μολονότι δεν επιδιώκει ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάτι για το οποίο εντείνονται ανησυχίες με φόντο το πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας». Για τα γεράκια είπαμε. Πάλι στα θέματα των Αγγλοσαξώνων.
ο Σούνακ επισκέπτεται, κατά την άποψή μας, εσπευσμένος τη Βόρεια Ιρλανδία, γιατί χθες το βράδυ πήγε, νομίζω, στην Βόρεια Ιρλανδία, μόλις ανέλαβαν η νέα κυβέρνηση, η οποία είναι η κυβέρνηση, καλά τώρα εκεί, είναι το λάδι με το ξύδι. Όπως και να το ανακατέψεις αυτά, δηλαδή είναι η ενωτική του Sinn Féin με την Ιρλανδία και η ενωτική καθολική με τη Βρετανία. Έκαναν κυβέρνηση. Αυτοί που θέλουν η Βόρεια Ιρλανδία να ενωθεί με την μητέρα Ιρλανδία και αυτοί που θέλουν η Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει ενωμένη με την, ή να ενωθεί ακόμα περισσότερο με τη, μεγάλη, με τη Βρετανία. Επειδή η πρωθυπουργός είναι από το Sinn Féin, δηλαδή για την μητέρα Ιρλανδία. Λοιπόν, η πρωθυπουργός είπε, η κυρία Μισελ Ονίλ είπε, καταρχάς εκεί είχαμε ένα πόλεμο 3 δεκαετιών, ο οποίος τελείωσε με τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής το 1998. Τελείωσε, από τότε μπήκε το Sinn Féin, μπήκε στην πολιτική, κατέθεσαν τα όπλα, σταμάτησε ο πόλεμος, μπήκε στην πολιτική, βγήκε πρώτο κόμμα, έχουμε την πρωθυπουργό την Μισελ Ονίλ και από την άλλη πλευρά αντιπρόεδρος είναι η Έμα Λίτλ Πέγγελη που θέλει ένωση με τη Βρετανία. Η κυβέρνηση είναι αρμόδια για στέγαση, υγεία, απασχόληση, γεωργία και περιβάλλον. Είναι η μη αυτόνομη δηλαδή. Περιμένουν 3,3 δισεκατομμύρια στερλίνες από το Λονδίνο. Πάντως η κυρία Μισελ Ονίλ είπε, τα επόμενα χρόνια θα επιδιώξουμε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα να αποφασίσουμε αν θέλουν η πλειοψηφία να ενωθούμε με την Ιρλανδία. Και η Βρετανία λέει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, θα παραμείνετε κομμάτι της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης, για να δείτε, είπα πριν από λίγο τι γίνεται με τις ένοπλες δυνάμεις σε άλλες χώρες. Επειδή οι Βρετανοί ετοιμάζονται να εμπλακούν είτε περισσότερο με τους Χούθη είτε στην Ουκρανία, η Επιτροπή Αμυντικών Υποθέσεων της Βρετανικής Βουλής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό από θέματα αλλά και ικανότητες. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτύχει ποτέ στρατιωτική ή πολεμική ετοιμότητα χωρίς ακμάζωσα βιομηχανική βάση και χωρίς μια προσφορά που να μπορεί να προσελκύσει, να αναπτύξει και να διατηρήσει αρκετό προσωπικό εξειδικευμένο για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες και εξελισσόμενες στρατιωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως έθνος. Εδώ βλέπουμε δηλαδή η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας κάνει παρέμβαση. Εμείς, να σας πω κάτι, στους 100 Έλληνες, αμφιβάλλω αν ο ένας γνωρίζει ποιος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και αντιπρόεδρος στην Ελλάδα. Καταρχάς, αν υπάρχει τέτοια επιτροπή, και τι κάνει, έχετε ακούσει ποτέ καμία δήλωση? Μην να τον υπολογίζει κανένας, να την υπολογίζει κανένας. Ο Τζέρεμι Κουίν, Σέρ είναι ο άνθρωπος, συντηρητικός βουλευτής και πρόεδρος της Διακομιτικής Επιτροπής, μιλώντας στο BBC και στην Telegraph, κατηγόρησε το Υπουργείο Άμυνας ότι γνωρίζει ότι στρατολογούνται μόλις 5 στελέχη για κάθε 8 που αποστρατεύονται και τόνισε ότι οι προσλήψεις στον αμυντικό τομέα είναι τόσο ζωτικής σημασίας όσο και επίκαιρης. Λείπουν 5.000 στελέχη, λέει. Πρώην αρχηγοί στρατού είχαν προειδοποιήσει ότι οι αμυντικές δυνάμεις της χώρας χωλαίνουν από το 2010. Και στην Κύπρο και εδώ έχουμε προβλήματα, γιατί δεν τα πιάνει η Επιτροπή να τα λύσει. Παράλληλα, η έκθεση εκτιμά της Επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων της Βρετανικής Βουλής ότι τα 1,95 δισεκατομμύρια λίρες που είχαν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό την προηγούμενη άνοιξη είναι πιθανό να δαπανηθούν για ελλείψεις που υπάρχουν στην άμυνα παρά για ενίσχυση και αναπλήρωση των αποθεμάτων. Συνεχίζουμε, οι ένοπλες δυνάμεις, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας απαντώντας είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα έτοιμες να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν τη χώρα. Συνεχίζουμε να τηρούμε όλες τις υπηρεσιακές δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών του ΝΑΤΟ, την υποστήριξη στην Ουκρανία αλλά και τις επιθέσεις εναντίον των Χούθης στην Ερυθρά Θάλασσα. Πάντως σήμερα το αεροπλανοφόρο Queen Elizabeth ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην προγραμματισμένη άσκηση του ΝΑΤΟ λόγω μηχανικής βλάβης. Πάμε πολύ γρήγορα, έχει φύγει ο χρόνος. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Asia Times που λέει ότι η Νούλαντ πήγε εσπευσμένος προχθές στο Κίεβο
γνώριμα τα παιδεία εκεί πέρα, γιατί τους έχει όλους στα αρπαγμένους από κάπου, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι με αφορμή τις κινήσεις που γίνονται εναντίον του Ζαλούζνη υπήρχε πιθανότητα να είχαμε ένα εμφύλιο, δηλαδή ορισμένοι στρατιωτικοί να κινηθούν εναντίον της κυβέρνησης και να γίνει εκεί γέα πυρήμιχτή του. Πήγε εκεί για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Να παγώσει δηλαδή την καρατόμηση Ζαλούζνη και να ξέρω εγώ. Μετά από αυτό ο Ζελένσκι για να δείξει ότι είναι παρόν πήγε στο μέτωπο κοντά στο Ραμπότινο, εκεί που είχαν κάνει ένα θύλακα στην μεγάλη αντεπίθεση της Ουκρανίας και έδωσε μετάλλια σε κάποιους στρατιωτικούς, όχι στην πρώτη γραμμή, λίγο πιο πίσω. Και πήγε χωρίς το Ζαλούζνη. Πήγε δηλαδή για να δείξει ότι είναι κοντά στο στρατό. Να πούμε ότι ο Ζαλούζνη, ο σιδηρούς στρατηγός, είναι πολύ πιο δημοφιλής με βάση δημοσκοπήσεις από τον Ζελένσκι. Το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει τον πρέσβη της Ρωσίας για να το επιδώσει διάβημα για το θάνατο δύο Γάλλων πολιτών οι οποίοι σκοτώθηκαν από επίθεση με ρωσικό ντρόν στη Χερσόνα, οι οποίοι υπηρετούσαν, προσέφεραν υπηρεσίες σε μία ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση. Στο Ιταλικό Rai 1, στην Ιταλική τηλεόραση Rai 1, ο Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη. Εάν οι ΗΠΑ κόψουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία, θα προκύψει μια νέα γεωπολιτική τάξη. Υπάρχει αδιέξοδο στην πρώτη γραμμή λόγω καθυστερήσεων στις παραδόσεις όπλων. Τα πυρομαχικά είναι ελλειπή και απαιτείται σύγχρονος εξοπλισμός. Σχεδόν το 26% του εδάφους της Ουκρανίας έχει χαθεί, αλλά η Ρωσία μπορεί ακόμα να προχωρήσει και να καταλάβει και άλλα εδάφη. Ο πόλεμος θα μπορούσε να φτάσει μέχρι εσάς, στην Ιταλία δηλαδή, και οι ευρωπαϊκοί στρατοί δεν είναι έτοιμοι για αυτόν τον πόλεμο και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το ΝΑΤΟ θα αντιδράσει άμεσα. Ένα ελικόπτερο ρωσικό έπεσε στη λίμνη Ανιέγκα, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης, βρίσκεται εκεί στα σύνορα με την Φινλανδία, στην Καρελία. Παλιά επαρχία της Καρελίας που την κατέλαβαν οι σοβιετικές δυνάμεις και είναι τώρα μια αυτόνομη δημοκρατία αυτή. Έπεσε ένα ελικόπτερο Mi-8 με 3 άτομα μέσα στη λίμνη σε βάθος 50 μέτρων. Βρίσκεται στη Μόσχα, είναι μεγάλο θέμα στην Αμερική αυτό. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στον Τραμπ, για να πάρει συνέντευξη από τον Πούτιν, αντιδρούν οι Αμερικανοί, λέει πας να τον νομιμοποιήσεις, να τον ξεπλένεις. Δεν επιβεβαιώνει η ρωσική πλευρά ότι θα δοθεί η συνέντευξη. Υπάρχει ένας νέος αντίπαλος του Πούτιν στις εκλογές, το όνομα του οποίου στα ελληνικά σημαίνει ελπίδα. Είναι ο Μπόρις Ναντέντζιν. Εκεί ο νόμος προβλέπει να κατατεθούν 100.000 υπογραφές για να αναγνωριστείς. Αυτός κατέθεσε 200.000, κάποιες τις έβγαλαν άκυρες, αλλά νομίζω ότι θα είναι διπλάσιες κατέθεσε αυτός από τις 100.000. Νομίζω θα είναι ένας από τους, είναι επικριτής του πολέμου. Υπάρχουν ανησυχίες και στην Ευρώπη με άρθρο του Bloomberg, διαβάστε στο Ιφογνώμων για τον Ζαλούζνη. Δεν θέλουν να κάνει κάποια κίνηση ο Πούτιν, ο Ζελένσκι. Και να πάμε στο τελευταίο θέμα, έστω και για ένα λεπτό. Εγκρίθηκε προχθές νομοσχέδιο το οποίο επιτρέπει τη διπλή υπηκότητα στη Γερμανία. Το νομοσχέδιο, 382 νομοθέτες, κυρίως από την κυβέρνηση συνασπισμού αριστερής φιλελεύθερης κυβέρνησης του Σόλτς, ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου, 234 συντηρητικοί και ακροδεξιοί το καταψήφισαν. 23 βουλευτές απήχαν. Εδώ λοιπόν θεωρείται ότι με αυτό το θέλουν να βγάλουν τα μάτια τους οι Γερμανοί. Με αυτό θα πάρουν 2 εκατομμύρια Τούρκοι που κατοικούν στη Γερμανία, θα πάρουν υπηκότητα γερμανική και θα κρατήσουν και την τουρκική, γιατί μέχρι τώρα κρατούσαν την τουρκική. Και μετά αυτό θα τους έρθει καπέλο το τουρκικό κόμμα, θα μπει στο Ευρωκοινοβούλιο, με βάση τα σχέδια του Ερντογάν, θα μπει και στην Γερμανική Βουλή. Τώρα τι κάνουν οι Γερμανοί, ο Θεός και η ψυχή τους. Αυτά είχαμε να πούμε απόψε, ξέφυγε ο χρόνος, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.